Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την επισκευή ενός μετασχηματιστή, ο οποίος όταν το βάζουμε στο ρεύμα δεν λειτουργεί, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Τοποθετούμε το μετασχηματιστή στην πρίζα και ρυθμίζουμε το πολύμετρό μας στην ένδειξη Volt για να δούμε αν έχουμε τάση. Συμβουλευόμαστε πάντα το ταμπελάκι της συσκευής και πάντα βάζουμε μεγαλύτερη τάση στο πολύμετρο από αυτή που θέλουμε να μετρήσουμε. Όπως βλέπετε, ο μετασχηματιστής είναι στα 15,3 Volt. Οπότε τοποθετούμε το πολύμετρό μας στην ένδειξη 20 Volt. Τοποθετούμε τον ένα ακροδέκτη του πολύμετρου στο κέντρο του βίσματος και τον άλλον ακροδέκτη στο εξωτερικό μέρος του βίσματος και παρατηρούμε ότι δεν έχουμε τάση. Πάμε να δούμε τώρα τι εργαλεία θα χρειαστούμε και να προχωρήσουμε στην επισκευή του. Για να τον επισκευάσουμε, θα πρέπει πρώτα να ανοίξουμε το καπάκι, το οποίο είναι fix κλειστό. Θα μπορούσαμε με τη βοήθεια ενός πολυκόφτη να το ανοίξουμε πολύ εύκολα, εγώ ωστόσο δεν έχω και θα προσπαθήσω με τη βοήθεια μιας ίσιας λεπτής μύτης και με το σφυράκι μου να το ανοίξω. Χτυπάμε προσεκτικά σε 1-2 σημεία και φερούμε το καπάκι. Στο εσωτερικό κομμάτι τώρα, μετράμε για αρχή πάντα το καλώδιο μας να δούμε αν σε κάποιο σημείο είναι κομμένο. Όπως βλέπετε και τα δύο καλώδια κάνουν επαφή, οπότε θα ψάξουμε στην πλακέτα μας τι άλλο μπορεί να φταίει. Τοποθετούμε το πολύμετρο στην ειδική ένδειξη που έχει για να μετράμε τη δίωδο. Στην πλακέτα μας τώρα κοιτάζουμε εάν έχουμε κάποια καμένη ασφάλεια ή κάποια καμένη δίωδο και δεν περνάει το ρεύμα, καθώς και αν έχει κοπεί η πλακέτα σε κάποιο σημείο και δεν κάνει επαφή. Στη συγκεκριμένη πλακέτα δεν έχουμε κάποια αντίσταση, έχουμε μόνο 4 διόδους. Το σωστό για να μετρήσουμε σωστά τις διόδους είναι να τις αφαιρέσουμε μία-μία και να τις ελέγξουμε. Όμως με ένα πρόχειρο έλεγχο παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις μας είναι σωστές. Η δίωδος επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος μόνο από τη μία πλευρά, έτσι όπως βλέπετε όταν γυρίζουμε τα καλώδια μας ανάποδα δεν έχουμε ένδειξη. Γυρίζουμε την πλακέτα ανάποδα και μετράμε μήπως έχει κοπεί σε κάποιο σημείο η πλακέτα μας. Παρατηρείτε προσεκτικά την πλακέτα για να εντοπίσετε κι εσείς τις διαδρομές που σας δείχνω. Παρατηρούμε ότι στο σημείο αυτό δεν έχουμε συνέχεια. Γυρίζουμε την πλακέτα στο πίσω μέρος και βλέπουμε ότι δεν παρεμβάλλεται κάποια αντίσταση ή δίωδος, είναι ένα ευθείο κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε συνέχεια. Οπότε πιθανό να έχει κοπεί η πλακέτα σε κάποιο σημείο. Τα πιο πιθανά σημεία για να έχει κοπεί είναι κοντά στις κολλήσεις. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε μια παλιά ένωση καλωδίων, θα κόψουμε το κομμάτι της ένωσης και θα κολλήσουμε τα καλώδια μας πάνω στην πλακέτα, προσέχοντας μόνο τη θέση των καλωδίων. Να κολλήσουμε δηλαδή το ασπρόμαυρο καλώδιο στη θέση πλην και το μαύρο καλώδιο στη θέση συν. Κόβουμε τα καλώδια, τα περνάμε με την ειδική αλυφή και τοποθετούμε καλά στις άκρες τους.
Ξεκολλάμε τα παλιά καλώδια από την πλακέτα και κολλάμε τα καλώδια που φτιάξαμε πάνω στην πλακέτα μας. Στη συνέχεια, με το πολύμετρό μας, επιβεβαιώνουμε αν το κομμάτι της πλακέτας στο σημείο που κολλήσαμε και είχε πρόβλημα κάνει επαφή. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Για να το επιδιορθώσουμε, με το χαρτοκόπτη μας θα ξύσουμε ελαφρά την πλακέτα ώστε να φανεί ο χαλκός εσωτερικά, όπως σας δείχνω. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε αλυφή στο κομμάτι αυτό και με το καλάι θα κολλήσουμε το κομμάτι της πλακέτας με την παλιά κόλληση ώστε να γίνει ένα ενιαίο κομμάτι. Τέλος, επιβεβαιώνουμε να δούμε αν το κομμάτι της πλακέτας στο σημείο που κολλήσαμε και είχε πρόβλημα κάνει επαφή. Όπως βλέπετε, το σημείο της πλακέτας τελικά κάνει επαφή και το μόνο που μας μένει πλέον είναι να κλείσουμε το καπάκι. Πριν κλείσουμε το καπάκι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία απλή θηλιά, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, για να αποφύγουμε με ένα απλό τράβηγμα του καλωδίου να ξεκολλήσουν τα καλώδια από την πλακέτα μας. Τοποθετούμε κόλλα στιγμής και κλείνουμε το καπάκι. Εάν δεν έχουμε κόλλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κολλητήρι μας για να ενώσουμε τα δύο πλαστικά μέρη. Τοποθετούμε το μετασχηματιστή στην πρίζα και με τη βοήθεια του πολύμετρου βλέπουμε ότι ο μετασχηματιστής μας λειτουργεί και πάλι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!